Εδώ ήταν η κατασκήνωση των μεταναστών μισό χιλιόμετρο από το βαθύ της Σάμου. Πέρσι φύγανε από εδώ, τους πήγανε σε άλλα μέρη, σε άλλο σημείο και έμεινε αυτή εδώ η Παραγκούπολη. Σκουπίδια, παράγκες, μια κατάσταση εσχρή. Πότε θα φύγουν αυτά και ποιος θα τα μαζέψει? Περιμένουν, λέει, εντολή του Υπουργείου. Προσωρινά μένουν εδώ. Και τι γίνεται σύντομα σε αυτή τη χώρα που δεν μονιμότερο του προσωρινού. Απίστευτη κατάσταση. Τι περιμένετε? Περιμένετε να σχολιάσω? Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Έχει κοπεί μόνο, όχι μόνο η φωνή μου, αλλά και η αναπνοή μου σχεδόν με αυτή την κατάσταση που βλέπω εδώ. Κουβέρτες, στρώματα, παιδικά παιχνίδια, σκισμένα στρώματα, ξύλα, σκουπίδια, νάιλον, μπουκάλια, καροτσάκια μωρών, μέχρι πάνω το βουνό. Και τα Ηνωμένα Έθνη βέβαια, παντού. Παπούτσια εδώ τα πετάξαν και φύγαν όλα. Δεν άφησαν τίποτα. Κονσέρβες, επιπλάκια, μαξιλάρια, κρεβατάκι σπασμένο. Το ερώτημα είναι, πέρα από το ανθρωπιστικό, πέρα από το ότι γυρνάνε αυτές οι ψυχές από εδώ και από εκεί, που δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει, από πλευράς χρημάτων, ποιος τα έχει πληρώσει όλα αυτά?
Τα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα. Ποιοι επωφελήθηκαν από όλη αυτή την κατάσταση? Πόσοι έκαναν περιουσίες? Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα. Μοιάζονται για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Οποία υποκρισία. Κοιτάξτε πόσο κοντά στο βαθύ της άμμου ήταν αυτή εδώ η τρόπος του λέγην κατασκήνωση. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, από εδώ επέδραμαν τα βράδια ιδίως στο βαθύ και στις γύρω περιοχές, και όποιον τα σπίτια ήταν κλειστά τα λαϊλατούσαν. Τα παιδιά, τα κορίτσια ιδίως, δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο. Νόμιζα στην αρχή πως ήταν υπερβολές, αλλά τα διασταύρωσα από πολλές πηγές και από ανθρώπους σοβαρούς. Πήγαιναν οι γονείς και παίρναν τα παιδιά από το σχολείο γιατί φοβόντουσαν τις επιθέσεις των ξένων. Τραγικές καταστάσεις. Και αυτό ίσως δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που πρόκειται να έρθουν. Εάν αυτό το μεταναστευτικό κύμα, το ανεξέλεκτο, συνεχίσει την πορεία του. Εκτός βεβαίως όλων των άλλων, φαντάζεται κανείς τι θα γίνει εδώ σε περίπτωση που ανάψει κάποια σπίθα μέσα στο δάσος? Όλες αυτές εδώ οι κατασκευές, ο Θεός να τις κάνει κατασκευές, θα λαμπαδιάσουν και θα γίνουν δαδί, νάιλον, ξύλα, στρώματα, κουβέρτες. Απίστευτη κατάσταση. Εγώ δεν λέω τίποτα από το μυαλό μου, η εικόνα τα λέει μόνη της. Όπως επίσης και η αδιαφορία των ντόπιων κυβερνώντων, αλλά και αυτών που είναι στη κεντρική εξουσία.
Μέχρι πότε, κύριοι, θα μείνουν αυτά εδώ? Μέχρι να πάρει φωτιά το δάσος και να κάνουν όλα μαζί? Δεν ξέρω αν θέλω να κλάψω. Δεν ξέρω αν πρέπει να φωνάξω. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω κάνα μακρύ σκουπόξυλο και να κυνηγάω, ξέρετε ποιους. Κι εγώ τους ξέρω. Δυστυχώς δεν τα καταφέρω τίποτα. Γιατί είμαι μόνος μου, ή τουλάχιστον θεωρώ ότι είμαι μόνος μου, αφού είμαι ένας από τους ελάχιστους που μιλάω για τέτοια θέματα που κάνουν τζιζ, για τέτοια θέματα που αφορούν τάχα μου ανθρωπισμό και αισθήματα αλληλεγγύης και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς βλέποντας αυτές τις εικόνες. Και για αυτούς που τις δημιούργησαν, αφού κάνανε πολέμους σε ξένες πατρίδες και ανάγκασαν κάποιο κόσμο να ξενιτευτεί, και αυτούς που έβγαλαν χρήματα από αυτή την ιστορία, κάποιες ΜΚΟ, δεν έχει σημασία ποιες, σχεδόν όλες το ίδιο είναι. Δεν θα πω κάτι άλλο, και γιατί θα πάει χαμένο και γιατί ενδεχομένως θα αντιμετωπίσω τέτοια προβλήματα που δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Γιατί αυτοί που κινούν τα νήματα είναι υψηλά ιστάμενοι και έχουν μεγάλα συμφέροντα.